Φεστιβάλ που σημάδεψε τις εκδηλώσεις της τελευταίας 20 ετίας, μετά από δύο χρόνια παύσης, επέστρεψε και πάλι στο Ψιλωρίτη. Στα 20 χρόνια του Ταγιακήθια κατάφεραν να γίνουν ε, ε, διεθνείς, ε, διεθνές φεστιβάλ. Η, ονομαστή η χρονιά που φέραμε τους Βοσκούς της Μεσογείου, από Μεσόγειο Βοσκούς που τυροκομίσανε, μαγειρέψανε, χορέψανε, τραγουδίσανε, με τους του Αρέγκ να παίζουν παζί με τον Ψαραντώνη, να, να συνθέτουμε πολιτισμούς με έναν τρόπο δηλαδή που ήταν το ζητούμενο μας πάντα. Τα εκεί είχαν στόχο να παράγουν πολιτισμό εφόσον το μπορούν, ποτέ είναι εύκολο να παράγει πολιτισμό, γιατί ο πολιτισμό στέκεται σαν την παράδοση και σε κοιτάζει. Λοξά. Θα πάρει κάτι από σένα ή τίποτε. Κάθε φορά που έρχομαι είναι πραγματικά ένα τόπο μαγευτικό. Ε, δεν είναι μόνο ο είναι το τοπίο, είναι η γειτονιά του Δία, είναι ο χώρο όπου οι κουρίτε ουσιαστικά είναι αυτοί που προστάτεψαν τον Ήπιο Δία για να μην ακούσει το κλάμα «Ο Κρόνος και το φάει». Αλλά ποιος γλίτωσε άραγε από τον Κρόνο. Ο Κρόνος δεν είναι άλλος από τον Χρόνο που τρώει τα παιδιά του. Τα Ιακίνθια 2019 από χθε το βράδυ είναι γεγονό και ο χώρος Πέριξ του Αγίου Ιακίνθου έτοιμο να υποδεχθεί όσου περίμεναν τι εκδηλώσει για να απολαύσουν τη μαγεία από τη μια τη τέχνη αλλά και από την άλλη του τοπίου. Ψυμπράττω με σπουδαίου καλλιτέχνε σήμερα. Θα χαρώ πάρα πολύ να συνεχιστεί, να βρεθούν τρόποι να συντηρείται η προσπάθεια αυτή, γιατί είναι μοναδικό. Ε, αυτό ότι ό,τι υπάρχει και ό,τι έχεις μιλευθεί είναι από τα χέρια αυτών των κουζουλών που λέμε και θα τους στηρίζω με όλη μου τη δύναμη όποτε μου δοθεί ευκαιρία 20 χρόνια Ιακυνθία. Θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο στη δροσιά του Ψιλορίτη, όπω λέμε και στο κάλεσμά μα, να έρθουν εδώ κοντά μα να ζήσουν ξανά τα Ιακυνθία. Είμαστε στην επανεκκίνηση των Ιακυνθίων. Έχουμε πολύ μεγάλη χαρά όλη η ομάδα που ε, δουλέψαμε με πολύ, πολύ αγάπη για όλο αυτό. Και το κάλεσμα είναι ανοιχτό προ όλου να έρθουν ξανά στον χώρο των Ιακυνθίων, στον Άγιο Ιάκυνθο, να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία πολιτισμού που ζούμε 20 χρόνια τώρα. Ευλογούμε και χαιρόμαστε την επανεκκίνηση των νιακηδίων στις πλαγιές του Ψιλορίτη. Όλοι όσοι συνεργάζονται για την υλοποίηση των ακινθείων, συνεργάζονται στην ουσία, στην τέχνη της επικοινωνίας των ανθρώπων. Οι εκδηλώσεις φέτος είναι αφιερωμένες στο μεγάλο ανογιανό ευεργέτη Μιχάλη Σταυρακάκη, ιδρυτή και χρηματοδότη του θρηλυκού πλέον Γυμνασίου Ανογείων, ο οποίο έφυγε αγράμματο και φτωχό για τη Σμύρνη στα 11 του χρόνια και κατάφερε φεύγοντα μετά για τι Ηνωμένε Πολιτείε να χτίσει μια νέα ζωή χωρί να ξεχάσει τον τόπο του και τι πραγματικά ο τόπο αυτό είχε ανάγκη μετά τον πόλεμο που στην κυριολεξία ισοπαίδωσε τα πάντα. Ήταν ευεργέτη ένα άνθρωπο που ποτέ δεν ήταν πλούσιο, ποτέ δεν ήταν πάμπλτο. Από το αστέριμα τη ψυχή του τα έκανε αυτά. Επειδή αυτό ταλαιπωρήθηκε από την αγραμματοσύνη, αυτό που όφιλε να κάνει. Κατά τη συνείδησή του, ήταν να χτίσει ένα σχολείο, ένα γυμνάσιο, όπου τα Ανογιανάκια και τα υπόλοιπα παιδιά της ευρύτερη περιοχής θα μπορούσαν να μάθουν γραφή και ανάγνωση. Τα Ιακίνθια πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του Δήμου Ανογίων με τη στήριξη τη περιφέρεια Κρήτη και ξεκίνησαν χθε, ενώ ολοκληρώνονται την ερχόμενη Κυριακή. Ένα τριήμερο, δηλαδή γεμάτο μουσική, τραγούδια, πολιτισμό και τέχνη, που από το πρώτο κιόλα βράδυ μάγεψαν του επισκέπτε.